Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Beast, το οποίο έχουμε σούπερ διάθεση και τέρμα ανεβαστική, γιατί αρχικά έχω στην παρέα μου δύο ανθρώπους, τους οποίους εκτιμώ, σέβομαι και πάρα πολύ θαυμάζω. Ο Παραολυμπιονίκης, μεγάλος αθλητής, Μανώλης Στεφανουδάκης, θα είναι στην παρέα μας και ο Νίκος Στρατάκης, όσον αφορά το μουσικό του ταλέντο και όλη του αυτή την εκπληκτική του ενέργεια με τις φανταστικές συνεργασίες, θα είναι και αυτός εδώ στο B. Για τη συνέχεια έχουμε μπει stylist, πώς να φορήσουμε το μαγιό όλες τις ώρες της ημέρας, γιατί ήρθε επιτέλους αυτή η εποχή. Έχουμε μπει tech, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργούν τα καλύτερα εργαλεία για εμάς τους υπόλοιπους. Και φυσικά, τι άλλο, be glowing. Θέλουμε να αποφύγουμε τη γύρανση. Πώς θα καταφέρουμε? Μάθετε αμέσως τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με Be Stylist και ναι, έχει έρθει αυτή η υπέροχη εποχή που μπορούμε να φοράμε μαγιό όλη μέρα. Ναι, καλά άκουσες, όλη μέρα, αρκεί να κάνουμε το σωστό styling για να μπορούμε να κάνουμε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Λοιπόν, το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα ολόσωμο μαγιό της δικής της επιλογής, να σας ταιριάζει, να σας κάνει να νιώθετε άνετα και όλα τα υπόλοιπα θα τα μάθετε μαζί μου αμέσως τώρα. Λοιπόν, το πρώτο look είναι απλό, είναι εύκολο. Έχουμε βάλει το ολόσωμο μαγιό με ένα jean shorts και τι χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε διάφορα αξεσουάρ όπως είναι τα γυαλιά, το τσαντάκι δίχτυ που είναι φανταστικό για παραλία, για θάλασσα, γιατί δεν λερώνει, δεν παθαίνει τίποτα. Και για να το απογειώσουμε αυτό και να μπορούμε μετά να πάμε πολύ εύκολα για ένα καφεδάκι, τι κάνουμε. Βάζουμε ή μια πουκαμίσα ή ένα κιμονό. Έχω επιλέξει ένα κιμονό και μάλιστα σε μαύρη απόχρωση. Έτσι λοιπόν με το κιμονό, το ολόσωμο μαγιό και το shorts, κατευθείαν έχω μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση με την οποία μπορώ να βγω εύκολα για καφέ και να συνεχίσω και τη βόλτα μου στο νησί. Γιατί όχι. Πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι φανταστικό για beach party, αλλά ακόμα και εμφάνιση σε ταβερνάκι, εστιατόριο ή ό,τι τραβάει η δική σου διάθεση για να πας για φαγητό με την παρέα σου. Δεύτερο look, όπως είπαμε, είναι ό,τι πρέπει για beach party, που είσαι σε ένα ωραίο beach club και έχει φανταστική έντονη μουσική και είσαι μαζί με την παρέα σου. Αυτό το look θα σε βοηθήσει γιατί θα είσαι άνετη και στυλάτη. Τι έχουμε τώρα, έχουμε πάλι το ολόσωμο μαγιό, το οποίο σε ό,τι απόχρωση εσύ επιθυμείς το φοράς και σε ό,τι κόψιμο, ξαναναφέρω, τα πατρών δεν έχουν καμία σημασία αρκεί να νιώθεις εσύ άνετα. Και μία ωραία παντελόνα. Και μάλιστα θες η αέρινες παντελόνες, είναι πολύ χαλαρές, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν ζεσταίνεσαι, περνάει το αεράκι και επίσης την στιγμή είναι και πάρα πολύ στυλάτο. Φοράμε πάνω ένα κιμονό και μάλιστα μεταξένιο, με διάφορο και έντονο print για να μπορεί να δώσει την παραπάνω αύρα. Και φυσικά ένα τσαντάκι το οποίο έχει ψάφα και λεπτομέρειες, δίνει το κάτι της. Αυτό και πάμε για το τελευταίο look, το οποίο είναι άψογο για βραδινές εμφανίσεις. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο look, το τρίτο και το πιο night out, το πιο βραδινό τέλος πάντων, στο οποίο το έχουμε κάνει. Φοράμε πάλι το ολόσωμο μαγιό, έχουμε χρησιμοποιήσει από το κιμονό ή από το πουκάμισο το παραπάνω ζωνάκι που έχει, αν όχι και δεν το στυλ σου, το βγάζεις. Επίσης αυτό είναι τέλειο για να μπορούμε να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, δηλαδή αν θέλουμε και ζεσθενόμαστε τώρα. Στο κλαμπ, στο μπαράκι, οπουδήποτε, τσουπ, κάνουμε εδώ αυτό και έχουμε μαζέψει τα μαλλιά, πετάμε και κανένα δυο θέλεις και ready. Τώρα, το σορτσάκι μπορεί να είναι jean, μπορεί να είναι σε άλλη απόχρωση. Έχω επιλέξει jean ύφανση, αλλά σε μπέζ μαζί με μαύρη, έτσι κόντρα στραφή, για να κάνει την αντίθεση. Και η τσάντα, δεν χρησιμοποιούμε το λούρι το κλασικό, γιατί το κάνει κατευθείαν καθημερινό. Χρησιμοποιούμε το μικρό λουράκι. Άρα, τι κάνουμε, βάζουμε αυτό εδώ μέσα. Και κρατάμε τη βραδινή αλυσίδα για να το κάνουμε κατευθείαν πιο βραδινό, όπως είπαμε, και να ταιριάζει απόλυτα στην εμφάνισή μας για έξω. Απλό, εύκολο, ένα μαγιό για εμφανίσεις όλη μέρα. Ελπίζω τα συγκεκριμένα tips να σας βοήθησαν και από εδώ και πέρα να δω πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις έξω με μαγιό. Να το φορέσετε στην παραλία, στη βόλτα σας, στο εστιατόριο, ξέρετε, all day in, μέχρι
και night καμιά φορά. Ναι, γιατί άμα το κάνεις σωστά, οι βραδινές εμφανίσεις με ολόσωμο μαγιό μπορεί να είναι super super sexy, αλλά και chic το ίδιο. Τώρα, έχω μπει fit μαζί με έναν υπέροχο αθλητή και μάλιστα με φανταστικές διακρίσεις. Μας έχει έρθει από το παγκόσμιο με χάλκινο μετάλλιο, έχει πάρει πολλά χρυσά και δεν είναι άλλος πέρα από το Μανώλη Στεφανουδάκη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Be Fit, για εκείνες τις υπέροχες ιστορίες με ανθρώπους που ανεβαίνουν στο βάθρο, με ανθρώπους που μας εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους, με ανθρώπους που έχουν να μας μάθουν πολλά. Λοιπόν, μας έφερε το ασημένιο μετάλλιο από το παγκόσμιο και έχω να σου πω ότι δεν είναι άλλος, πέρα από τον αγαπημένο και κριτικό Μανώλη Στεφανδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας. Μας άνοιξε τις πόρτες σου και γελοκτικά. Πάντα είναι ανοιχτές τις πόρτες του σπιτιού μου. Τι για όλο αυτό. Τον κόσμο. Μας έχεις φέρει σε ένα σημείο του σπιτιού σου, στο οποίο με το που μπαίνουμε μέσα, μένουμε το στόμα ανοιχτό. Έχεις καταφέρει συνεχόμενα να είσαι στο βάθρο. Έχεις καταφέρει συνεχόμενα να διδάξεις τα νέα παιδιά αυτή την δύναμη του ότι μπορείς να ξεπεράσεις τα όρια σου, ότι η αδρεναλίνη μπορεί να σε φτάσει σε σημεία που ούτε καν φανταζόσουν. Και όλο αυτό απλά από την πορεία σου. Χωρίς καν να σε γνωρίζουμε σε προσωπικό επίπεδο, απλά παρακολουθώντας την πορεία σου. Τι μαγικό πράγμα είναι αυτό που έχεις χτίσει, Μανώλη? Σίγουρα για ένα αθλητή να έχει τόσο μεγάλη διάρκεια στο βάθρο, στους αγώνες, στην ελίτ του αθλητισμού, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Απαιτεί πολλές θυσίες, πολλή προπόνηση. Εμείς το έχουμε πετύχει με τον προπονητή μου, έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Έτσι. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Ξεκάθαρα. Είναι χαλάλη η δουλειά που έχουμε δώσει, γιατί κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη διοργάνωση και τελικά πετυχαίνουμε το στόχο μας, μετά στην απογραφή την επόμενη μέρα είναι ότι ξέρεις κάτι, ταλαιπωρηθήκαμε, κουραστήκαμε, αλλά το στόχο μας το πετύχαμε. Άξιζε. Και είναι και ένα κομμάτι που σχολιάζεται απέναντί μας στο κομμάτι των γηπέδων όταν θα πάμε, ότι ο Στεφανδάκης είναι ένας αθλητής που είναι τόσα χρόνια στο γήπεδο, τόσα χρόνια στους αγώνες και έχει καταφέρει να μην χάνουν βάθρα ή να είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, που αυτό είναι που ζητάμε. Και είναι και πολύ δύσκολο αυτό, γιατί ακόμα και οι καλύτεροι αθλητές όλων περνάνε καταστάσεις που φτάνουν στο απόγειό τους και μετά υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα είναι στην ίδια αντοχή και στην ίδια κλίμακα, να το πω, όπως άλλες χρονιές. Πώς έχεις βρει αυτή τη συνταγή της επιτυχίας με τον προπονητή σου? Εμείς φαντάζομαι ότι, έτσι λέγαμε τον Ιπποκράτη, ότι το πικ το αθλητικό μας είχαμε στο μυαλό μας ότι το είχαμε κάνει από το 2015 μέχρι το 2017. Πού τα ξέρατε δηλαδή? Μετά το 2017 ακολούθησε μια ισορροπία, αλλά μετά το 2020 ξεκίνησε μια άνοδο. Έτσι. Ξανά, δηλαδή ξανακάναμε ένα δεύτερο πικ στην καριέρα μας. Και τώρα βλέπουμε ότι εκεί που νομίζαμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, βλέπουμε ότι βγαίνει το κάτι παραπάνω, αλλά και πολύ πιο έντονα από ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Έχουμε δουλέψει, έχουμε αλλάξει πράγματα, έχουμε πάρει εμπειρίες από όλα αυτά τα χρόνια, από τους αγώνες και από τις διοργανώσεις που πάμε. Έχουμε δοκιμάσει τον εαυτό μας, πού μπορεί να φτάσει και τι αντοχές έχει. Πάντα τον πάμε στα κόκκινα. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει, ότι ο οργανισμός
όταν τον ταλαιπωρείς πολύ είναι στα κόκκινα και εμείς τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε στα κόκκινα. Μόνο στα κόκκινα δουλεύουμε. Αυτό δεν είναι βέβαια και πάντα καλό, γιατί ναι, κάποια στιγμή και ο οργανισμός, αν δεν κάνει στην κατάλληλη στιγμή ένα stop, εξαντλείται. Ναι, σταματάει. Εμείς νομίζω έχουμε βρει και αυτό το κομμάτι, το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε ένα stop. Δουλεύεις πολύ καλά υπό πίεση και είσαι και παραγωγικός και η αδρεναλίνη και η ενέργεια του κόσμου, από αυτά που μου είπες και backstage, μετράει πάρα πολύ σε σένα. Δηλαδή, ακόμα και στιγμή που μπορεί να νιώθεις ότι δεν είσαι στα καλύτερά σου, γιατί μπορεί να έχεις έναν τραυματισμό, μια δύσκολη μέρα ή κάτι, παίρνεις μια ενέργεια και μια αδρεναλίνη όταν είσαι στο γήπεδο και ξεπερνάς τον εαυτό σου. Αυτό το είχες πριν σαν χαρακτηριστικό ή το ανακάλυψες καθαρά από τον αθλητισμό? Σαν άνθρωπος από μικρός ήμουν ένας άνθρωπος ότι πίεζα τον οργανισμό μου για να βγάλω είτε τη δουλειά που έπρεπε να βγάλω, να είτε το στόχο ναι, που είχα. Δηλαδή από μικρός ήμουν έτσι. Στον αθλητισμό έχουν τύχει πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά το 2017 μια πολύ σημαντική ναι, περίπτωση που φύγαμε με ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Ο γιατρός της αποστολής μας παρότρινε να μην αγωνιστούμε παρόλο που είμαστε στο παγκόσμιο. Φυσικοθεραπευτής της αποστολής το ίδιο. Δεν άκουσες κανέναν. Κάθε μέρα που πηγαίναμε για προπόνηση με τον Ιπποκράτη, ο φυσικοθεραπευτής και ο γιατρός ήταν μαζί μας. Ναι. Και αυτό που μας έλεγε, stop, μην ναι, χαλαρώσετε, δεν χρειάζεται να πιεστείτε, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Και αφού θέλετε τόσο πολύ να μπείτε στον αγώνα, μπείτε και ας τον κάψετε σαν αγώνα. Ναι, ναι. Γιατί φοβόταν να μην προκαλέσουμε ένα μεγάλο τραυματισμό και αυτό να μας απαγορεύσει να σταματήσουμε εντελώς τον αθλητισμό. So Bragimov remains in first position. Stepanidakis, his fifth attempt, leads the F54 javelin throw. That's out around the 30-meter mark. .2895 his leading mark to date. He's improved. New championship record on his own, 29.51 for the Greek. Εμείς μπήκαμε στον αγώνα με ένα μεγάλο τραυματισμό, με ψυχολογία ίσως πολύ χάλια και από μένα και από τον Ιπποκράτη. Εκείνη τη στιγμή όμως που ήρθε να αγωνιστούμε ήταν σαν να έρθε ένα μαγικό ραβδάκι. Από μηχανής Θεός που λέμε. Και μου έδωσε τόση δύναμη που κατάφερα και βγάλα μια τεράστια επίδοση. Πρώτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ανεβήκαμε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του πόντιουμ. Άρα λοιπόν στεφτήκαμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και γιορτάσαμε μία νίκη υπό πίεση. Και μία νίκη μεγάλη, που μεγάλο τραυματισμό και πολύ πίεση. Αλλά η αγάπη του κόσμου στο Λονδίνο είναι το κλίμα πάντα στα στάδια πολύ θερμό. Πάρα πολύ κόσμο και όταν μπαίνεις σε ένα στάδιο και το βλέπεις σχεδόν γεμάτο, εκείνη την ώρα νομίζω ότι απογειώνεις. Εγώ τουλάχιστον απογειώνομαι. Έχεις ξεπεράσει τον εαυτό στην ουσία μέσα από την αγάπη του κόσμου σε ένα αγώνα που πριν μπορεί να ήταν προτετελεσμένος μες στο μυαλό σου. Εγώ θεωρώ ότι η αγάπη του κόσμου με έχει φέρει εδώ. Η αγάπη του κόσμου με βοήθησε να ξεπεράσω και το τροχαίο μου. Και είναι σαν, όχι να το οφείλω, αλλά είναι αυτό που μου δίνει, είναι το κινητρό μου. Είναι η κινητήριος δύναμη για να κάνω όλο αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος όταν σε συναντά, πώς σου φέρεται, σαν να σε ξέρει, σαν να είσαι φίλος του, γιατί εγώ νιώθω κάθε φορά που λέω το όνομά σου ότι γύρω μου είναι ο Μανώλης μου. Δηλαδή το νιώθουν όλοι πολύ θερμά όσον αφορά. Σίγουρα στην περιοχή ο κόσμος είναι έτσι. Καταρχάς είμαι ένας απλός άνθρωπος, δεν έχω καβαλήσει το καλάμι όπως λένε μερικοί, ναι, ναι, λόγω των διακρίσεων. Εντάξει, διακρίσεις ήρθανε, αλλά ο Μανώλης παραμένει αυτός που ήτανε. Είναι με τον κόσμο όπως είναι στη δουλειά του, είναι στην προπόνησή του, είναι στις υποχρεώσεις του όλες. Από εκεί και ύστερα θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο όπως είναι και ο κόσμος κοντά μου. Να υποδεχτούμε αυτό το κράτο που μας έκανε περίπου. Πάλι
Κάποια στιγμή αυτά τα φώτα θα κλείσουν, θα πέσουν. Άρα ο κόσμος θα παραμείνει δίπλα σου. Mm. Εγώ έτσι το έχω δει στη ζωή μου ότι εντάξει, τα φώτα ανοίγουν κάποια στιγμή, ανοίγουν δημοσιότητα και όλα αυτά, ανεβαίνεις ψηλά, αλλά κάποια στιγμή όλο αυτό τελειώνει. Άρα παραμένεις εκεί που ήσουν, παραμένεις με τον κόσμο που συναναστρέφεσαι και θα συνεχίσει να συναναστρέφεσαι. Άρα εγώ αυτό το έχω κρατήσει γερά στο μυαλό μου μέσα, ότι κάποια στιγμή τα φώτα πέφτουν και πρέπει να είσαι προσγειωμένος άνθρωπος. Τι θα είναι αυτό που θα είναι εκτός από τον κόσμο που είναι φυσικά στο γήπεδο, μια έξτρα κινητήριος δύναμη? Εγώ νομίζω η πιο μεγάλη κινητήριος δύναμη για μένα είναι ο προπονητής μου. Mm. Η οικογένεια είναι υποστηρικτές, είναι οι άνθρωποι που θα θυσιάσουν τα πάντα για να με βοηθήσουν, αλλά αυτός που ξέρει τι χρειάζομαι και ξέρει πώς να με διαχειριστεί και ξέρει ότι με ένα βλέμμα του πρέπει να αλλάξω κάτι, πρέπει να κάνω, είναι ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι σχέση με πια προπονητής και αθλητής, είμαστε σαν αδέρφια. Είναι ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται να μου πει λόγια. Είναι απλά να με κοιτάξει, να μου σφίξει το χέρι πριν να ετοιμαστώ να ρίξω. Την ώρα που θα με βάλει πάνω στο κάλτισμα να ρίξω, είναι δεδομένο ότι θα μου σφίξει το χέρι, θα μου δώσει ένα φιλί και θα φύγει. Αυτό. Δεν μου λέει ούτε καν αυτό, ούτε καν αυτό. Ξέρει μόνο πως θα με κοιτάξει. Και εγώ εκείνη τη στιγμή ξέρω τι πρέπει να κάνω. Mm. Άρα όταν θα πάω σε ένα αγώνα και λείπει, είναι κάτι που μου λείπει. Mm. Που δεν έχω ένα στήριγμα, που ίσως εγώ εκείνη τη στιγμή χρειάζομαι κάτι και δεν μπορεί κανείς από την αποστολή να μου το δώσει. Ναι. Και είναι λογικό, γιατί η σχέση που έχετε αναπτύξει μεταξύ σας είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το αντικαταστήσει εκείνη την ώρα. Έχουμε περάσει τόσα χρόνια μαζί. Έχουμε κάνει τόσα ταξίδια μαζί, έχουμε φάει τόσο χρόνο στα στάδια και στα γυμναστήρια, που νομίζω με ξέρει απ' έξω και είναι κάτω. Τα ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή αν είμαι καλά, αν ψυχολογικά είμαι καλά, αν κάτι μου συμβαίνει, αν προπονητικά αυτός βλέπει κάτι και εγώ δεν το βλέπω. Mm. Δηλαδή θεωρώ ότι η σχέση μας έχει φύγει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχετε κουμπώσει πολύ. Ναι. Έχετε τη σωστή υποστήριξη για να μπορείτε να καταφέρετε αυτό? Γιατί εγώ αισθάνομαι όλους τους αθλητές που έχω μιλήσει ότι είμαστε λίγο πίσω. Υπάρχουν χώρες που τα αθλητικά τους κέντρα, οι προετοιμασίες που κάνουν αθλητές δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δικιά μας. Οι παροχές στην ουσία. Ναι, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή όταν θες με απλά λόγια να πάει να κάνεις μια εργομέτρηση ή να θες να βάλεις μια προπόνησή σου και να την δεις τρισδιάστατα, αυτό σε εμάς εδώ δεν υπάρχει. Είναι ανεχτό. Απλά θα τραβήξεις ένα βιντεάκι και θα κάτσεις να το δεις εμπειρικά. Ναι, αυτό δεν το έχουμε. Δεν έχουμε κλειστά στάδια ή κλειστά προπονητήρια να μην βρεχόμαστε, να μιλιαζόμαστε, να μην γκρεώνουμε. Όμως με αυτά έχουμε πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια και εννοείται ότι θα θέλαμε να έχουν φτιαχτεί σαν αθλητές. Αλλά βρήκατε έναν τρόπο να τα ξεπεράσετε. Πρέπει να τα ξεπεράσεις. Αν θες να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει να τα ξεπεράσεις. Εγώ νιώθω τυχερός που είμαι εδώ στην περιοχή. Μπορεί να μην είμαι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν κλειστά προπονητήρια και εντελώς διαφορετικούς χώρους. Αλλά νιώθω τυχερός γιατί έχω ένα στάδιο που είναι 5 λεπτά από το σπίτι μου. Mm. Έχω ένα γυμναστήριο που είναι στα 15 λεπτά από το σπίτι μου. Στο στάδιο έχω τη δυνατότητα ό,τι ώρα θέλω να μπορώ να κάνω προπόνηση, όση ώρα θέλω. Μου έχει δώσει τη δυνατότητα ο Δήμος, αν θέλω να ανάψω τα φώτα νύχτα να κάνω προετοιμασία, το κάνω. Έχω το ένα γυμναστήριο που είναι του προπονητή μου και είναι πλήρης προσβάσιμο για να μπορώ να προπονηθώ. Άρα έχω συνθήκες που τις έχουμε διαμορφώσει για μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σε αυτή τη θέση να έχεις ζήσει τόσο εντυπωσιακά πράγματα, τα οποία κυριολεκτικά αφήνουν ένα έργο, μια παρακαταθήκη που και να φύγουμε από τη ζωή, το όνομά σου μένει και το έργο σου θα μείνει. Είναι ανεξίτηλο εκεί χαραγμένο. Όταν ξεκινάς δεν είσαι αθλητής. Ναι. Εγώ ξεκίνησα, δεν είχα καμία σχέση με τον αθλητισμό. Όταν πήγα στο πρώτο μου πανελλήνιο πρωτάθλημα και κέρδισα και έκανα την πρώτη μου πανελλήνια νίκη, τότε είδα παρόλυμπιο νίκες στον χώρο, μεγάλους αθλητές και λέω, εντάξει, αυτό είναι άπιαστο όνειρο.
Δεν μπορεί. Ένιωσε ότι είναι μακριά σου. Ναι, ακόμα. Δεν μπορεί να σου σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Είναι άπιαστο η λίγα για μένα. Δεν μπορώ να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Όμω σιγά σιγά που ξεκίνησε και οι επιδόσει ανεβαίνανε και το όνομά μου άρχισε και έπαιζε στον παγκόσμιο πίνακα και ανέβαινε. Και έβλεπα ότι πλησιάζω για να πάω στην πρώτη μου μεγάλη διοργάνωση που ήταν το Πανευρωπαϊκό στην Ολλανδία. Τότε ποιο τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν πια τόσο άπιαστο. Ναι. Ήταν άπιαστη η Παραολυμπιάδα, αλλά δεν ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι. Πάω στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση στο Πανευρωπαϊκό στην Ολλανδία. Πρώτη μου εμφάνιση δύο μετάλλια. Ένα σημαίνει και ένα χάλκινο. Τότε εκεί κατάλαβα ότι έχω δυνάμεις και ότι μπορώ να κυνηγήσω κάτι παραπάνω. Μέσα σε δύο μήνες βρέθηκα στην πρώτη μου Παραολυμπιάδα. Απίστευτο. Ό,τι και να νιώθεις ότι είναι άπιαστο, το πιάνει σιγά σιγά. Θέλει το χρόνο του, θέλει βήμα-βήμα και να μην ξεφεύγεις από το στόχο σου. Ό,τι και να έρθει. Γιατί έρχονται πολλές κακές στιγμές. Δεν είναι όλα. Δεν είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι. For Greece and Manolis Stefanoudakis. This was really tight to the top in the end, only 15 centimeters between the two. Stefanoudakis taking in the end the silver for Greece. It could have been gold. He was very close to the top. But Alexei Kuznetsov in the end finished in Topton, which they've excelled at, men's javelin F54. Loads of field events to round off on the opening day as well. And Will, just to go back to... Πέρασες μια πολύ δύσκολη περίπτωση που πολλούς ανθρώπους θα τους έριχνε. Βρήκες έναν τρόπο, το δικό σου τρόπο, να αξιοποιήσεις όλα αυτά που σου συνέβησαν προσθετικά, να τα κάνεις προτέρημά σου, να κάνεις πολύ κόσμο περήφανο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος κόσμος που έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και σε θεωρεί πρότυπο και σου λέει ότι Μανώλη, σε βλέπω, σε παρακολουθώ, αν δεν ήσουν εσύ δεν θα είχα σηκωθεί από το κρεβάτι, δεν θα είχα βρει δύναμη. Υπάρχει τέτοιος κόσμος που μέσα σε μια δυσκολία, σε μια εμπειρία η οποία είναι τραγική, πάτησε πάνω στη δική σου εμφάνιση, πάνω στο δικό σου τρόπο ζωής. Υπάρχουν ανθρώποι που μετά από ένα ατύχημα, μετά από μια αναπηρία πέφτουνε ψυχολογικά, πέφτουνε σε κατάθλιψη και υπάρχουν ανθρώποι που ή θα πάω εκεί ή θα φροντίσουν οι δικοί τους να μας φέρουν σε επαφή και να τους δώσω κατεύθυνση, να τους δώσω κουράγιο, να τους δώσω ένα παράδειγμα. Όμως εγώ έχω δει ανθρώπους που τους έχω πλησιάσει μετά από ένα τροχείο που έχουν πέσει και έχουν ανέβει και έχουν εκτοξευθεί και έχουν μπει στη ζωή κανονικά και έχουν δημιουργήσει πράγματα. Και αυτό να ξέρεις την πιο μεγάλο μετάλλιο από όλα αυτά. Γιατί αυτά, okay, είναι ωραία, αλλά όταν καταφέρνεις έναν άνθρωπο που τον βλέπεις και έχει πέσει στα μαύρα του... Εκεί που έχει παραιτηθεί στην ουσία. Ναι, και έχει παραιτηθεί από τη ζωή και καταφέρεις και τον ξαναβάνεις στη ζωή και κάνει πράγματα και ξανα... Όπως τους λέω εγώ, τη ζωή πρέπει να πιάσετε τα μαλλιά για να ξαναβγείτε στην επιφάνεια και το βλέπεις ότι το πετυχαίνουν, εκείνο νομίζω είναι το μετάλλιο της ζωής. Και χαίρομαι που καμιά φορά πάω το τηλέφωνό μου και μου ζητούν φίλοι μου τη βοήθεια αυτή. Ναι. Γιατί ξέρεις κάτι, εκεί υπάρχει ο τάδε και θέλει λίγο μπουστάρισμα, θέλει λίγο τη βοήθειά σου. Θα πας, εννοείται ότι θα πάω. Όποιο και να θα πάω για αυτό το κομμάτι, δεν το συζητώ καν. Μπράβο σου. Γιατί και εμένα κάποιος μου έδωσε ένα μπουστάρισμα κάποια στιγμή όταν ήμουν στο νοσοκομείο. Έρθε ένας καλός φίλος, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ήταν σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Μου το είπανε, μου λένε θα έρθει ο Γιώργος ο Σφάκης, θέλεις να τον δεις. Λέω θέλω. Και όταν τον είδα, λέω αφού αυτός μπορεί και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί θα μπορέσω κι εγώ. Αυτός ήταν που με ανέβασε. Άρα λοιπόν και εγώ έχω την υποχρέωση να το κάνω αυτό και με ευχαριστεί. Μπράβο σου, πραγματικά, γιατί αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο από όλα. Έχεις τώρα απέναντί σου τον 18χρονο εαυτό σου. Τι συμβουλή θα του έδινες μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει? Εμένα με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο που ο πατέρας μου έμαθε να δουλεύω. Μπορεί να μην έμαθα γράμματα πολλά, αλλά τουλάχιστον μου έμαθε να δουλεύω και να σέβομαι τους πιο μεγάλους. Ήταν κανόνας μέσα στο σπίτι μας. Ότι τον πιο μεγάλο καταρχάς δεν σηκώνουμε τα μάτια μας να τον κοιτάξουμε, ό,τι και να είναι.
και αυτό που μου πέρασε σαν πειθαρχία ο πατέρα μου, σαν παιδεία. Βασική παιδεία, νομίζω ήταν το πιο σημαντικό. Άρα είμαι ευχαριστημένος στα 18 μου, γιατί έζησα κάποια πράγματα. Έμαθα να δουλεύω, έμαθα να στηρίζομαι στα δικά μου χέρια, πάντα. Και αυτό με βοήθησε και μετά το ατύχημα. Mm. Γιατί ήθελα να ξαναστηριχτώ στα δικά μου χέρια. Δεν περίμενες έτοιμα πράγματα. Δεν ήθελα να στηριχτώ ότι ξέρεις τώρα έχω ένα τροχαίο, έμεινα ανάπηρος και από εδώ και ύστερα θα πρέπει να με στηρίζει μόνο η οικογένειά μου και θα στηρίζομαι σε αυτούς. Ναι, στηρίζομαι. Στηρίζομαι στην οικογένειά μου, στηρίζομαι στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου και όλα αυτά. Και ξέρω ότι είναι πάντα δίπλα μου σε ό,τι και να χρειαστώ. Αλλά θέλω να ξέρω ότι είμαι αυτόνομος. Και σε πολλά πράγματα στηρίζονται αυτοί σε μένα. Τι ωραίο αυτό. Ναι, και μου αρέσει όλο αυτό γιατί μπορώ να ανταποδώσω σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένας απίστευτα αξιόλογος άνθρωπος, ότι και στο βάθρο αλλά και στη ζωή εδώ στο κανάπε του σπιτιού σου έχεις ακριβώς την ίδια χρυσή ματιά, με την οποία μας κάνεις έτσι να βλέπουμε με πολύ αισιοδοξία οτιδήποτε μας έρχεται, το μέλλον, τα εμπόδια, ό,τι είναι αυτό. Και έχω μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που ήσουν δίπλα μου στον Μπι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για να δούμε λοιπόν στο B-Tech ποιες είναι αυτές οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και μάλιστα έχουν κάνει πάρα πολλούς χρήστες να έχουν πάθει εθισμό με αυτές. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ και ήρθε για να μείνει. Το θέμα είναι το πώς τη χρησιμοποιούμε. Αν τη χρησιμοποιούμε σωστά, ώστε να κάνει όλα αυτά που δεν θέλουμε, τις αγκαλιές με άλλα λόγια, ή αν τη χρησιμοποιούμε για τις τέχνες, τον πολιτισμό, την ομορφιά όλης αυτής της καλλιτεχνικής φύσης που μπορεί να αποκοπούμε από αυτήν. Εγώ έχω να σου πω ότι θέλω μια τεχνητή νοημοσύνη να βάζει πλυντήριο, σκούπα και εγώ να ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά. Γίνεται? Ξεκινάμε λοιπόν με την Lensa, που είναι μια εφαρμογή που πραγματικά έχει προκαλέσει πανικό. Γιατί στα social media όλοι δημιουργούν μια αφιλτράριστη εικόνα? Όχι. Φιλτραρισμένη full? Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή την εικόνα του τέλειου την θέλουμε, την αγαπάμε και μας αρέσει, γιατί τα κάνει όλα φανταστικά. Έτσι λοιπόν ήρθε το Lensa και προκάλεσε πανικό σε πάρα πολλούς χρηστές. Γιατί δημιουργήσε ακριβώς αυτό. Λύανε το δέρμα, έφτιαξε τα μάτια, έφτιαξε τα βλέμματα και δημιούργησε ό,τι θε μπορείς να φανταστείς. Θέλεις να είσαι μαθητής στο 90s? Ναι, μπορεί να σε κάνει μαθητή το 90s. Θες να είσαι πριγκίπισσα? Ναι, μπορεί να σε κάνει πριγκίπισσα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία selfie, τσουπ, την έχεις βγάλει και αυτή η εφαρμογή έχει τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργεί το τέλειο εφέ απλά με μία selfie. Δημιουργεί λοιπόν μέσα από το φακό της ένα σωστό σκανάρισμα για να πάρει την καλύτερη ποιότητα της selfie σου και να φτιάξει ένα σωστό αντίγραφο του εαυτού σου σε διαφορετικές μορφές. Θα την κατεβάσεις? Αν δεν την έχεις κατεβάσει, έχω να σου πω ότι πολλοί χρήστες το έχουν κάνει και τώρα από εκεί και πέρα θα επιλέξεις εσύ αν θα πάθεις μια αιμονή με αυτήν ή αν θα απομακρυνθείς από τέτοιου είδους εφαρμογές. Άλλη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πραγματικά αποκτά μια πολύ μεγάλη δημοτικότητα, είναι το Grammarly. Το Grammarly λοιπόν βοηθάει σε όλα αυτά τα ορθογραφικά λάθη που κάναμε, στους τονισμούς, στα λεξιλόγια και σε όλα αυτά που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε και δεν τα είχαμε καταφέρει. Γιατί μπορεί κάτι να μας είχε διαφύγει. Έτσι λοιπόν, το Grammarly χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να διορθώνει κυριολεκτικά εσένα κάθε φορά που γράφεις τα γρήγορα ένα μήνυμα και δεν έχεις χρόνο να το διπλοτσεκάρεις. Είναι φανταστική εφαρμογή για σοβαρά επαγγελματικά email και επίσης για διάφορα τα οποία θέλεις κάπου να το παρουσιάσεις. Σε σώζει όσον αφορά το χρόνο, γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις την έξτρα δουλειά και την έξτρα διόρθωση. Άλλη εφαρμογή είναι το OTRAE. Το OTRAE λοιπόν είναι, να το πούμε με άλλα λόγια, η γραμματέας τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή είναι η γραμματέας σου κυριολεκτικά. Αν δεν έχεις βοηθό και χρειάζεσαι, το OTRAE πρέπει να το κατεβάσεις. Μπορεί να απομαγνητοφωνήσει μέχρι και ηχητικά κείμενα και να σου δώσει το ρεζουμέ το τι σου έχουν γράψει ηχογραφήσεις. Που εγώ το αγαπώ αυτό, γιατί ηχογραφήσεις δεν το φόρτωμα. Επίσης μπορεί να βιντεοσκοπήσει κυριολεκτικά όλες τις βιντεοκλήσεις που έχεις, είτε σε διάφορες μορφές της Google, είτε σε άλλες γνωστές εφαρμογές, οι οποίες κυριολεκτικά μπορεί να πιάνουν πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά σου και να μην έχεις χρόνο εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι παρόν 100%. Έχεις μια δουλειά τώρα και την ίδια στιγμή δεν μπορείς να παρακολουθείς τη βιντεοκλήση. Τότερα λοιπόν κράτα το ρεζουμέ και τα πιο σημαντικά στοιχεία και μέσα από την καταγραφή αυτή σου δίνει τα powerpoints που λέμε όσον αφορά τη τηλεδιάσκεψη που μπορεί να έχασες.
Το ChatGPT ήταν ένα από τα καλύτερα και από τα πιο γνωστά, γιατί ξεκίνησε αρκετά νωρίς. Προκάλεσε μεγάλο πανικό, πολλοί χρήστες δεν καταλάβαιναν στην αρχή για τι τους πρόκειται, αν είναι μια καινούργια εφαρμογή, αν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέραν καν ότι είναι AI, τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουν σου πω ότι είναι ένα chat το οποίο μπορεί να σου δώσει όσες απαντήσεις σε όσα ερωτήματα και αν έχεις, και ακόμα πιο αναλυτικά, άμα πεις απλά τη λέξη συνέχισε. Τη χρησιμοποιούν πάρα πολλοί φοιτητές και μάλιστα σε μεγάλες εργασίες, μεταπτυχιακή ή προπτυχιακή, γιατί μπορεί να σου δώσει πάρα πολλές πληροφορίες μαζεμένες από όλο το διαδίκτυο, συγκεντρωμένο μέσα στο ChatGPT. Τώρα από την άλλη, υπάρχουν πολλές παγίδες. Όσον αφορά τις ερωτήσεις, όλα είναι υποκειμενικά, οπότε πρέπει, εκτός από το να παίρνεις τις απαντήσεις σου έτοιμες, να τις διπλοτσεκάρεις και να βάζεις τη δική σου πινελιά, γιατί αλλιώς, έχω να σου πω, τι πάτησες. Και τελευταία εφαρμογή, mobile app, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, είναι το Ali Financial. Μιλάμε για έναν εξειδικευμένο τραπεζικό υπάλληλο στη διάθεσή σου. Ναι, λοιπόν, σε ό,τι απορία μπορεί να είχες, όσον αφορά τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, τις ανάγκες σου, τα έξοδά σου, τα έσοδά σου, σκέψου να έχεις τον ειδικό στο κινητό σου. Αυτό λοιπόν είναι το Ali Financial και θα σε σώσει από διάφορες στιγμές στις οποίες δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις με τα οικονομικά σου. Και τώρα στην παρέα μας ο Νίκος Στρατάκης, που αλλού στο B, με μια ωραία εξομολόγηση και με φανταστικές δουλειές οι οποίες έρχονται και ανυπομονούμε πώς και πώς. Τα άγρια πουλιά ρωτούν τη νύχτα με ποιο τραγούδι να ξορκίζεται η πίκρα. Άγρια πουλιά στο πέταγμά τους να στενάζουν μέσα απ' το κελάει δίζεμά του. Όμως τι κρίμα που δε μάγεψα και σένα, τι κρίμα που δεν άγγιξα τη στρέλα σου το αγρίμι. Έγινε αγάπη, αγάπη ένα σύντρι, σημάδι που χαράχτηκε στη πιο βαθιά μου μνήμη. Μετά λοιπόν το B-Tech, Be Inspired. Αυτές οι συζητήσεις που εμπνέουν, αυτές οι συζητήσεις που μου δίνουν τη χαρά και τη τιμή να έχω ανθρώπους δίπλα μου που μας δίνουν κίνητρο, μας δίνουν έμπνευση, μας δίνουν διάθεση. Και ένας από αυτούς, και μάλιστα πολύ ταλαντούχος, καθώς είχε ξεκινήσει από 11 χρονών να ασχολείται με τη μουσική, δεν είναι άλλος πέρα από τον Νίκο Στρατάκη. Άμεσος τώρα, εδώ στο B. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που βρίσκεσαι στον B. Έχουμε περάσει πολλά για να συντονιστούμε, αλλά τα καταφέραμε τέλεια. Τα καταφέραμε. Βρήκαμε τη μέρα και τον χρόνο. Έτσι, έχεις πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Είσαι συνέχεια εν δράση. Όλο κάτι φτιάχνεται και όλα αυτά που δημιουργείται, τα project, τις συναυλίες, τις σκηνές, είναι κάθε φορά ένα όνειρο. Εντάξει, είναι και η περίοδο τέτοια βέβαια. Ναι. Εδώ στην Κρήτη. Και βοηθάει αυτό. Που γενικά όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με τη μουσική. Είναι καλύτερη σας. Τρέχετε. Περίοδο, ναι. Ναι, αλλά και το χειμώνα δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις και ξανά Κρήτη και ξανά πέρα δόθε, συνέχεια κάτι δημιουργείται. Και μάλιστα με τον αδερφό σου, έτσι, που είναι και πολύ καλός φίλος και συνέτερος. Πάντα μαζί με τον Γιώργη και τον Μανώλη, τον αδερφό μας. Είναι πολύ ωραίο που είστε δεμένη οικογένεια και έχετε κρατήσει αυτό που πολύ το έχουμε στο προσωπικό επίπεδο και στο επαγγελματικό. Και είναι και σπάνιο να συνεργάζεσαι με τον αδερφό σου, με τα αδέρφια σου βασικά, αλλά και για να κάνετε συνέχεια διάφορα project, το ένα μετά το άλλο, τα τραγούδια, τις συναυλίες, τις σκηνές, καταλαβαίνουμε ότι τα βρίσκετε πολύ καλά. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά όλοι μας μεταξύ μας και με όλα τα παιδιά που παίζουμε μαζί, που συνεργαζόμαστε. Το καλό με τον αδερφό μου είναι ότι είμαστε εντελώς διαφορετικοί και σαν χαρακτήρες και πάνω στο γούστο σε αυτό που κάνουμε. Σκεφτόμαστε εντελώς διαφορετικά, αλλά πιστεύω ότι αν σκεφτόμασταν και το ίδιο μουσικά πάνω στη δουλειά μας, δεν θα υπήρχε και η ουσία που υπάρχει τώρα. Εξέλιξη τουλάχιστον κιόλας. Οπότε συμπληρώνουμε ένας τον άλλον, έχουμε δύο απόψεις. Τις παντρεύουμε, παντρεύω το ύφος μου το δικό του ή αυτός αντίστοιχα με μένα. Έτσι και είναι δημιουργή. Και μια διαδικασία, ας πούμε, που μας βάζει σε έναν δρόμο, ας πούμε, να πρεματιστούμε.
σε γρήγορση. Να γίνονται χημίες, ας πούμε, κάπως έτσι, αλλά είναι ωραία. Τέλειο είναι, είναι αυτό. Ωραία, ναι. Κυριολεκτικά άλλο συμπληρώνεστε, πειραματίζεστε, είστε σε γρήγορση. Είναι, αυτό είναι κινητήριος δύναμη από μόνο του. Ναι, όντως. Ποιο είναι, θα έλεγες, το αγαπημένο σου χαρακτηριστικό στον αδερφό σου και ποιο είναι αυτό που λες, άντε καλά στο προσπεράσω σήμερα. Για να προσπεράσω κάτι, δεν μου είστε κάτι στο μυαλό να σου πω. Εντάξει, είσαι ο καλύτερος αδερφός, παίρνεις το βραβείο. Του γιώργου του ζηλεύω καλοπέρατα, ναι, πάντα, την ενέργειά του. Α, τέλειο αυτό. Ναι. Σου δίνει λοιπόν την ενέργεια, την άβρα του. Ναι, ναι, το έχει αυτό. Τέλειο. Λοιπόν, έχεις ξεκινήσει να ασχολείσαι με τη μουσική σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήρθε πάλι μέσα στην οικογένεια ή ήταν κάτι το οποίο πήγαζε από μέσα σου, από μόνο του? Κοίταξε, στην οικογένειά μας, από τους παππούδες μας και από τους προ-παππούδες μας, δεν ασχολούνταν με τη μουσική. Δεν είχατε. Δεν είχαμε ρεθίσματα. Από την οικογένεια. Απλά τα τότε χρόνια, ρε παιδί μου, αλλά και ακόμα συμβαίνει που, ναι, αγοράζουν κάποιοι γονείς, ας πούμε, όργανα μουσικά, ναι, στα, ναι, παιδιά τους, είτε είναι λίρα λαούτο, είτε πιάνο, είτε κιθάρα, οτιδήποτε είναι αυτό. Με αυτή τη λογική είχε αγοράσει και στον αδερφό μου μία λίρα, τον Γιώργο. Mm-hmm. Στην πορεία αγόρασε και εμένα ένα μαντολίνο. Α, και κάπως για έτσι. Για να κάνουμε παρέα, ας πούμε, σαν, ναι, 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 παιχνίδι, ναι, κάπως έτσι. Εγώ δεν ήθελα να μάθω με τίποτα. Αλήθεια? Ναι, δεν ήθελα. Ναι. Μεγάλη ανατροπή. Δεν ήθελα τίποτα. Αλλά η ανατροπή ήρθε, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η στιγμή μαγική στη ζωή μου και πήγα με τον Ψαραντώνη. Αυτό ήταν, ναι, μάθημα ζωής, εμπειρία ζωής. Και από εκεί ξεκίνησα. Στην ουσία, σαν μαθητευόμενος του Ψαραντώνη, φαντάζομαι ότι πέρα από τα μουσικά βιώματα, θα πήρες και πολλά μαθήματα όσον αφορά την ανθρώπινη παιδεία. Δηλαδή, έχει ένα ήθος αυτός ο άνθρωπος που, δεν ξέρω, σε μαγεύει. Τι να πρωτοπώ τώρα τον... για το θηρίο αυτό. Κοίταξε, ο Ψαραντώνης, όσοι ξέρουν, ας πούμε, δεν πολύ μιλεί. Mm. Ο Ψαραντώνης είναι σαν το... σαν μια ζωγραφιά που την κοιτάς, ας πούμε, από έναν γνωστό ζωγράφο, ας πούμε, ναι, και μόνο που την κοιτάς χωρίς να μιλάς, ας πούμε, σου δίνει μηνύματα. Ναι. Κάπως έτσι μπορώ να τον χαρακτηρίζω τον Ψαραντώνη. Ενδυγματικό. Από την ηρεμία του, ας πούμε, σου μεταφέρει αυτό που θέλει να σου πει, αλλά χωρίς να σου μιλήσει. Χωρίς λόγια. Αλλά στο μεταφέρει με την ψυχή του. Σίγουρα πήρα πολλά πράγματα, τα οποία τα κουβαλάω, τα φυλάω, τα προσέχω, γιατί είναι υποχρέωσή μου να τα προσέχω και τιμή μου μεγάλη. Αυτό. Φαίνεται αυτό. Φαίνονται οι άνθρωποι, φαινόμαστε από τις εμπειρίες μας και από τα ερεθίσματά μας. Οπότε κάθε ερέθισμα φαίνεται πάνω στην προσωπικότητά μας, πάνω στον τρόπο που παράγουμε το έργο μας. Υπήρχαν περιπτώσεις που ήσουν τώρα πάνω στη σκηνή και έπρεπε να καθίσεις, να παίξεις, να δώσεις το καλύτερό σου εαυτό, αλλά μπορεί να μην το αισθανόσουν 100%. Υπήρχαν τέτοιες στιγμές, ναι, που έπρεπε, βέβαια, να ξεπεράσεις. Καλά, αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Mm. Δεν είναι πάντα όλες οι μέρες στα top τους. Βέβαια, αλλά και εσύ, ποιο άνθρωπο είσαι, να είσαι καλά, αλλά να πρέπει να αναγκαστείς να κάνεις ένα γύρισμα. Πάρα πολλές φορές. Και σε εμάς τη σχένει αυτό, αλλά εμείς έχουμε, θα έλεγα, το προτέρημα αυτό, γιατί γενικά η μουσική γαλινεύει τον άνθρωπο. Ναι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι ψυχοθεραπεία η μουσική, ναι. Και γαλινεύει και εσένα που είσαι το πρόβλημα, ειδικά τώρα και εμένα, ας πούμε, που αν έχω κάτι και με απασχολεί, ας πούμε, είναι κάτι, είναι το γιατρικό μου, είναι φάρμακο η μουσική. Σου κάνει μια παύση από την καθημερινότητά σου. Με κάνει να ξεχνιέμαι, να με αποσυντονίζει, ας πούμε, mm-hmm, από το οποιοδήποτε πρόβλημα έχω. Και ξύπνησε ο εαυτός μου και με φίλησε, σαν το πατέρα μου μου μίλησε,
πως θα νικήσουμε μαζί. Στοιχιώθηκα, στον εαυτό μου παραδόθηκα, μπήκα στο σώμα του και σώθηκα, κι ήρθε το θαύμα να με βρει. Λυτρώθηκα κι απ' τα σκηνιά τα μαύρα κόπηκα, γεννήθηκα ξανά και πάλι ανδρώθηκα, κι έχω γαλήνη στη ψυχή. Ετοιμάζεται πολύ ωραία πράγματα, συνέχεια. Υπάρχει κάτι που έρχεται τώρα στα σκαλιά κοντά και να περιμένουμε πώς και πώς, να το δούμε? Ετοιμάζομαι τον Ψαραντώνη ένα δίσκο. Εντάξει. Ναι. Ο τίτλος είναι «Δούνε και Λαβίν». Πόσο θέλουμε να σας ακούσουμε μαζί? «Δούνε και Λαβίν», αυτός λέει δικά μου τραγούδια και εγώ λέω δικά του. Μα τι ωραία ιδέα τώρα. Τα οποία ήδη έχουν κυκλοφορήσει, τα έχουν πει διάφοροι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα γίνουν σε επανεκτέλεση. Και τώρα στο καλοκαίρι μέσα θα βγει, σε ένα μήνα, ένα live που κάναμε, μια live ηχογράφηση στο Σταυρό του Νότου. Τι ωραία σκηνή και ο Σταυρός του Νότου. Θα κυκλοφορήσει διαδικτυακά ο δίσκος αυτός, με ήχο και βίντεο. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα βγει η καινούρια μας προσωπική δουλειά με τον Γιώργο. Αυτό που δουλεύατε μέσα όλη τη χρονιά. Ναι, με τίτλο «Διαπυρώσεις Σιδήρου». Ποιος είναι το καλλιτεχνικό μυαλό σου να αφορά τους τίτλους, είτε στα τραγούδια είτε στα άλμπουμ? Και οι δύο. Και οι δύο. Μετά από όλα όσα έχεις περάσει, και στα προσωπικά και στα καλλιτεχνικά, έχεις τον εαυτό σου 18 χρονών απέναντί σου και πιο μικρό, μη σου πω, τι συμβουλή θα έδινες στο νεότερο εαυτό σου? Δεν θα άλλαζε τίποτα. Δεν θα έδινες καμία συμβουλή? Όχι. Ακολούθα ό,τι νιώθεις, που λέμε. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Πέρασε και πολύ άσχημα. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι άμα δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Ναι. Οπότε νομίζω δεν θα βάλω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί σημαίνει ότι έχεις εκτιμήσει όλες τις πορεία, όλες τις δυσκολίες, όλα τα εμπόδια και σε έχουν κάνει αυτό που είσαι σήμερα. Και χαίρομαι και σεβάστηκα και με οποιαδήποτε συνεργασία έκανα. Τι ωραίο αυτό. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι νιώθεις ολοκλήρωση. Κυριολεκτικά για όλες τις εμπειρίες. Εγώ νιώθω μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που καταφέρεις, βρήκες τον χρόνο με τόσα πράγματα που κάνετε συνέχεια. Και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να βρεις χρόνο, αλλά τον αφιέρωσες σε μένα και στον Μπι. Σου εύχομαι όλα τα καλά, όλα τα υπέροχα, με ένα φως να συντροφεύει πάντα, με μια ενέργεια, με μια αύρα να σε καθοδηγεί για όλα αυτά που αγαπάς και όλα αυτά που κάνεις. Και εμείς θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε αυτή την πορεία. Ευχαριστούμε. Και να παραμένετε έτσι ενωμένοι και με τον αδερφό σου και με τα αδέρφια σου βασικά και με τον κόσμο, γιατί το εισπράττουμε και μας γεμίζει πάρα πολύ αυτό. Μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα λοιπόν για Be Glowing. Πάμε να δούμε ποια είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας και επηρεάζουν πάρα πολύ τη γύρανση του προσώπου μας και γενικότερα τις επιδερμίδες μας. Κανένας λοιπόν δεν θέλει να αφήσει το χρόνο να περνά και να αφήνει τα σημάδια του στο πρόσωπό μας. Έτσι λοιπόν θέλουμε να αποφύγουμε τη γύρανση όσο περισσότερο γίνεται. Ποια είναι όμως αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε? Ανελιπώς και δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν όσον αφορά τη γύρανση του προσώπου μας. Ένα από αυτά είναι ότι ξεχνάμε να βάζουμε αντιλιακό ή δεν θέλουμε να βάζουμε αντιλιακό. Λες τώρα, μωρέ σιγά, εγώ δικαίγομαι, μαυρίζω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κι όμως, οι ακτίνες του ήλιου είναι πάρα πολύ επιβλαβείς όσον αφορά την επιδερμίδα μας. Γιατί συγκεκριμένα η ακτινοβολία χωρίς UV προστασία μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι η φωτοσύνθεση κάνει την επιδερμίδα να είναι πιο λεπτή, οπότε να δημιουργούνται περισσότερες ρητίδες και το δέρμα να σπάει. Άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ότι δεν πίνουμε πολύ νερό. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι το να πίνεις νερό και γενικότερα ενυδάτωση επιδερμίδας δεν είναι μόνο επιφανειακή και εξωτερική, αλλά παίζει
πολύ σημαντικό ρόλο και εσωτερικά, γιατί δημιουργεί ένα πιο λαμπερό δέρμα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τις ελπίδες. Πολύ μεγάλο και σημαντικό, κάνε ένα reminder όσο είσαι έξω στη δουλειά να πίνεις λίγο παραπάνω νερό, γιατί θα σε κρατήσει σε πολύ καλή ενυδάτωση και σε φυσικά καλύτερη δραστηριότητα. Πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει όσον αφορά τη γύρανση της επιδερμίδας είναι και το κάπνισμα. Το κάπνισμα δημιουργεί λεπτές ελπίδες, ειδικά στην περιοχή γύρω από το στόμα, οπότε να ξέρεις ότι είναι ένας από τους παράγοντες στους οποίους δεν μπορείς να κάνεις κάτι, οπότε περισσότερη ενυδάτωση, ξαναείπαμε, περισσότερες κρέμες και περισσότερο νερό. Άλλος παράγοντας είναι ο κακός ύπνος. Γιατί το δέρμα μας αναπλάθεται στη διάρκεια της νύχτας, στον ύπνο μας. Οπότε αν λοιπόν δεν κοιμόμαστε τις επαρκείς ώρες ή δεν κοιμόμαστε καλά, η ανάπλαση αυτή δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο, οπότε τα κύτταρα δεν ξαναναπλάθονται και οι λιπίδες έρχονται για να μείνουν. Άλλος παράγοντας και ο πιο σημαντικός είναι ο τρόπος ζωής και συγκεκριμένα το άγχος. Γιατί το άγχος, εκτός από το σφίξιμο που προκαλεί στο πρόσωπο και ειδικά εδώ μεσόφιλδο, ξέρεις, κλασική λιπίδα, τι άλλο δημιουργεί? Ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, το λέω και το ξαναλέω, όσον αφορά τη δημιουργία ελπίδων. Οπότε θέλουμε να το αποφύγουμε. Τώρα θα μου πεις, αγχώνομαι. Πώς θα σταματήσω να αγχώνομαι? Δεν θα σταματήσει να αγχώνεσαι, είναι λογικό. Αλλά θα βρεις έναν τρόπο για να ήρεμεις σε διάφορες στιγμές της ημέρας και να μην σφίγγεις το πρόσωπό σου. Αυτά και άλλα πολλά τα κάνουμε καθημερινά και ελπίζω μετά από αυτό εδώ να έχεις πάρει τα σωστά tips ώστε να τα αποφύγεις. Γιατί ρητίδες θα έχουμε ούτως ή άλλως. Ας μην τις έχουμε προώρα. Και κάπως έτσι, ακόμα ένα επεισόδιο που έχει φτάσει στο τέλος του. Έχω να σου πω ότι οι ιστορίες backstage καμιά φορά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές και μία από αυτές θα σου μοιραστώ, την οποία δεν καταφέραμε να καταγράψουμε. Ο Νίκος Στρατάκης μας είπε ότι περιμένουμε ένα φανταστικό δίσκο με τον Ψαραντώνη. Στον οποίο όμως αυτό που δεν μας είπε είναι ότι θα τραγουδήσει και το παιδί του στην ηλικία των 11 ετών. Ακριβώς όσο ήταν και ο ίδιος όταν ήταν μαθητευόμενος του Ψαραντώνη. Αυτές οι ιστορίες είναι αυτές που μας κάνουν και μας δίνουν την κινητήριο δύναμη να συνεχίζουμε εδώ στο B και να αγκαλιάζουμε κάθε μα κάθε πτυχή του εαυτού μας. Αν θέλεις λοιπόν να δεις και άλλα αποσπάσματα αντίστοιχα, πού μπαίνεις? Σε παρακαλώ, στο site της Crypt TV κάθετος B.gr και θα βρεις κάθε μα κάθε επεισόδιο B, το οποίο μπορεί να σου έχει λείψει ή θες να ξαναδείς. Εμείς κάθε Σάββατο στις 6 και 4 θα είμαστε εδώ και κάθε Κυριακή σε επανάληψη στις 2 και μισή. Αλλιώς, κρατάω μούτρα, κρατάω και απουσία.